8 υποψήφοι δήμαρχοι, 14 ερωτήσεις. Ερωτήσεις κοινές για όλους, εμπνευσμένες από το ερωτηματολόγιο του Προύστ. Εν ώψη δημοτικών εκλογών, αποφάσισα να γνωρίσω λίγο πιο προσωπικά τους ανθρώπους που διεκδικούν το δημαρχιακό θόκο για το Ηράκλειο. Ήθελα να κατανοήσω λίγο καλύτερα τη στάση ζωής τους, τις προσωπικές τους αξίες, τα χαρακτηριστικά τους ως άνθρωποι, ως γνήσια πολιτικά όντα, που ζουν και δρούν σε ένα κοινωνικό σύνολο, το οποίο και επιθυμούν να καθοδηγήσουν. Οι ερωτήσεις που επέλεξα να τους κάνω αφορούν πολύ προσωπικές τους σκέψεις και όχι προεκλογικές δεσμεύσεις και πλάνα. Είχε ενδιαφέρον για μένα να τους συναντώ σε ένα πιο χαλαρό πλαίσιο και να βλέπω και άλλα στοιχεία της προσωπικότητάς τους. Σε αυτή την ευχάριστη δοκιμασία, πρόσκληση έλαβαν και οι 10 υποψήφοι για το Δήμο Ηρακλείου. Οι κύριοι Λαμπρινός και Κουράκης επέλεξαν να μην συμμετάσχουν. Πάμε μαζί να γνωρίσουμε σε αυτό το βίντεο λίγο καλύτερα τη Βαγγελιό Σχιναράκη, τον Γιώργο Σισαμάκη, τον Ευρυπίδη Κουκιαδάκη και τον Δημήτρη Βρύσαλη. Να σημειώσω εδώ ότι η σειρά εμφάνισης είναι εντελώς τυχαία. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος σας φόβος? Να μου στερήσει κάποιος το δικαίωμα στα όνειρα. Και φαντάζεστε όταν στερήσεις κάποιον τα όνειρα και ιδιαίτερα στη νέα γενιά. Είναι μεγάλο θέμα. Ο μεγαλύτερος φόβος, ε. Να πω δύο. Έναν προσωπικό και έναν αυτό. Ο πρώτος προσωπικός, ο μεγαλύτερος μου φόβος είναι ο χρόνος που θα χάσω με τα παιδιά μου, μάλλον, σε αυτή τη διαδικασία. Ο δεύτερος που σχετίζεται με τον κόσμο είναι αν θα καταφέρω να ανταποκριθώ στις προσδοκίες. Ο εαυτός μου. Όπως όλων των ανθρώπων, ο θάνατος. Ποιο χαρακτηριστικό αποδοκιμάζεται περισσότερο στον ίδιο σας τον εαυτό? Είμαι τελειομανής. Τα θέλω όλα να είναι τέλεια κάθε φορά. Και αυτό καταλαβαίνετε ότι πρώτα τα βάζω με τον εαυτό μου και αυτό είναι το μεγάλο ελάττωμα. Είμαι λιγάκι αναβλητικός παραπάνω από όσο θα έπρεπε και το βελτιώνω όμως. Ξέρεις, αυτό είναι μια διαδικασία που σε οριμάζει βία και η επαγγελματική αλλά και η πολιτική. Αυτό νομίζω είναι το χειρότερο μου χαρακτηριστικό. Το πείσμα μου που όμως είναι δημιουργικό. Μερικές φορές η γκρίνια που μπορεί να βγάζω όχι για τις δυσκολίες αλλά για τους στόχους που θέλω να πιάσω. Ποιο εν ζωή άνθρωπο θαυμάζεται περισσότερο? Μια γυναίκα, την κυρία Μαρία, που περνάει με το καρότσι της καθαριότητας μπροστά από το γραφείο μου και με κέφι και δημιουργικότητα, δηλαδή με ένα ανοιχτό βλέμμα καλημερίζει όλους και με ανοιχτή καρδιά προσπαθεί να πει μια καλή κουβέντα πρωί-πρωί, την ώρα, όσο δύσκολη και αν είναι η μέρα της. Τον παππού μου θα έλεγα, για να μην πάω σε κάποιον άλλο, που είσαι ένας αγωνιστής της ζωής, αγρότης, με πολύ κόπο μεγάλο στα παιδιά του και τα εγγόνια του. Τον εγγονό μου που γεννήθηκε χθες. Τους καθημερινούς ανθρώπους της διπλανής πόρτας και αυτούς που αγωνίζονται και για τη ζωή τους και για τα δικαιώματά τους. Ποια είναι η μεγαλύτερη σας δαπάνη? Συνήθως, σε μια γυναίκα θεωρεί κάποιος ότι δαπάνη είναι να πάει να ψωνίσει κάτι για τον εαυτό της κλπ. Πάλι για τον εαυτό σου, αλλά μπαίνοντας σε ένα βιβλιοπωλείο, δεν μπορώ να στερήσω από τον εαυτό μου να πάρω βιβλία περισσότερα του ενός που κάθε φορά μπαίνω να ζητήσω ένα βιβλίο. Οι δαπάνες που κάνω σχετίζονται με την καθημερινότητά μου, με τη διασκέδασή μου, με το σπίτι μου, με τη λειτουργία της καθημερινότητάς μου. Οι δαπάνες που θα ήθελα να κάνω περισσότερο είναι τα ταξίδια που αρέσουν και στη γυναίκα μου και δεν έχω καταφέρει μέχρι τώρα να της το δώσω αυτό. Αυτό είναι μια αλήθεια που δεν μπορώ να την προσδιορίσω. Γιατί γενικώς είμαι ο λίγο δαπάνος. Τα χρήματα που δίνω στα παιδιά μου με μεγάλη χαρά, βεβαίως για να έχουν αυτά που ίσως εμείς δεν μπορούσαμε να είχαμε και αυτά που θα πρέπει να έχουν γιατί ζουν στον 21ο αιώνα. Σε ποιες περιπτώσεις λέτε ψέματα? Δεν μπορώ να πω ψέματα, κοιτάζοντας τον άλλο στα μάτια εξάλλου. Δεν μπορείς να του πεις ψέματα. Τα μάτια διαβάζονται από τον άλλο. Ήταν κάτι που το είχα από παιδί. Δεν μπορούσα ποτέ να αντιγράψω ακριβώς, γιατί φαινόμουν κατευθείαν, με πρόδιδε, ο ίδιος μου εαυτός. Έτσι λοιπόν δεν μπορώ να πω ψέματα. Δεν λέω ποτέ ψέματα. Πολλές φορές αποκρύπτω την αλήθεια. Σε ελάχιστες και είναι τα κατά συνθήκη. Ακόμα και εκεί που επαγγελματικά πρέπει να κάνω χρήση, λέω τουλάχιστον μέρος της αλήθειας. Σχεδόν ποτέ δεν λέω ψέματα. Εκφράζω αυτό που πιστεύω ειλικρινά, ας δεις τα αλήθεια
μου τι κόστος έχει. Ποια αξία εκτιμάται περισσότερο σε έναν άνθρωπο? Τον αλληλοσεβασμό και την αυτοεκτίμηση. Γιατί όταν εκτιμάς τον εαυτό σου, εκτιμάς και τον άλλο. Νομίζω την αξιοπρέπεια. Το ήθος. Την αγωνιστική στάση που πρέπει να έχει όχι μόνο στην προσωπική του ζωή και στην καθημερινότητά του. Αυτό νομίζω είναι το μεγαλύτερο προσόν για τους ανθρώπους που έχω δίπλα μου και θέλω να έχω δίπλα μου και σε αυτούς που προσπαθώ να το εμφυσίσω. Πού και πότε αισθανόσασταν πιο ευτυχισμένοι? Θα έλεγα οι πιο ευτυχισμένες στιγμές της ζωής μου ήταν όταν έφερα στον κόσμο τα δυο μου παιδιά. Τότε ένιωσα ότι ολοκληρώθηκα ως άνθρωπος και ένιωσα το νόημα της ζωής πραγματικά. Ήταν σπουδαίο. Η μεγαλύτερη ευτυχία μου την έχουν δώσει, που την έχει δώσει η γέννηση των παιδιών μου. Δεν έχω αισθανθεί πιο ευτυχισμένος ποτέ. Χθες το βράδυ που ήμουν αγκαλιά με τον μικρό. Ευτυχισμένος νιώθω και κοντά στην οικογένειά μου προφανώς, αλλά και στους ανθρώπους, στους συναντέφους μου, στους καθημερινούς ανθρώπους που μαζί δουλεύουμε, διασκεδάζουμε, προσπαθούμε να επιβιώσουμε. Ποιο ταλέντο θα θέλατε να έχετε? Θα ήθελα ειλικρινά να έχω το χάρισμα, γιατί χάρισμα πρέπει να έχεις, δυστυχώς δεν το έχω, να μπορώ να διασκεδάσω τους φίλους με λύρα. Ταλέντο. Δεν θέλω να το βάλω σε όρους μουσικής ή θεάτρου. Ταλέντο μάλλον σε όρους καθημερινότητας θα το βάζα. Ίσως να μπορώ να συνθέτω απόψεις καλύτερα, που το κάνω όσο μπορώ, αλλά να είχα τη δυνατότητα να αφουγκράζομαι τον κόσμο περισσότερο και να μπορώ μέσα από αυτή τη διαδικασία να παίρνω ό,τι είναι καλύτερο για μας και για αυτούς. Θα το πω και θα γελάσετε. Επειδή δεν μπορώ να αθρώσω λέξεις στο τραγούδι, θα ήθελα να μπορώ να τραγουδώ τουλάχιστον λίγο. Όχι ως ταλέντο, αλλά ως άσχετος. Να μπορώ να... Να ξέρω, να γνωρίζω ένα μουσικό όργανο που τελικά δεν μπόρεσα να το κάνω. Ποιο θεωρείτε ότι είναι το μεγαλύτερο κατόρθωμά σας? Το μεγαλύτερο επίτευγμα σχέση με την διαδρομή μου θεωρώ ότι ήταν όταν υποστήριξα το διδακτορικό μου, το οποίο ξεκίνησα πριν μπω στα κοινά. Πείσμωσα όμως και ήθελα, βγαίνοντας από αυτά, να συνεχίσω. Το ολοκλήρωσα, το υποστήριξα και αυτό ήταν μια μεγάλη στιγμή. Η απόφαση που πήρα να συμμετέχω στις αυτοδιοικητικές εκλογές του Μαΐου μέσα σε αυτό το περιβάλλον, νομίζω ότι ήταν ένα από τα μεγαλύτερα κατορθώματα που έχω κάνει μέχρι σήμερα. Η απόφαση για τη συμμετοχή. Μπορεί να είμαστε, ξαναλέω, πολύ αισιόδοξοι για το αποτέλεσμα, αλλά και η συμμετοχή από μόνη της είναι κάτι που το θέλουμε και το επιθυμούμε. Τότε επιβιώνω. Το μεγαλύτερο κατόρθωμα είναι καταρχήν η προσπάθεια απόκτησης γνώσεων σε σχέση και με τη δουλειά μου, αλλά και σε σχέση και με την ίδια ζωή και τις δυσκολίες που έχει, που αυτές μαθευτήκανε κύρια από την καθημερινή δράση μας για τα κοινά, για τα προβλήματα που έτσι κι αλλιώς διαχρονικά παλεύω και διεκδικώ. Ποια είναι η χειρότερη μορφή δυστυχίας? Να νιώθει κανείς μόνος, και ιδιαίτερα τώρα στην περίοδο της κρίσης. Είναι κατανοητό ότι όταν κάποιος είναι μόνος, δεν έχει ένα ώμο να ακουμπήσει, είναι ό,τι χειρότερο. Αυτά που είχες ή να μην είχες μάλλον προσπαθήσει για αυτά που ήθελες. Όχι να τα πετύχεις κατά ανάγκη, αλλά να μην είχες προσπαθήσει όσο θα έπρεπε. Η ευχαριστία. Ο διπλανός μου, ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας, να μην έχει δουλειά, να μην έχει τις στοιχειώδες δικαιώματα και ανάγκες που θα μπορούσε να έχει, ακριβώς γιατί ζούμε σε ένα σύστημα που σήμερα όλα αυτά τα στοιχειώδη και τα αναγκαία τα εκμεταλλεύεται και δεν τα δίνει, δεν τα παρέχει. Αυτή είναι η μεγαλύτερη δυστυχία που νομίζω υπάρχει σήμερα και αυτή την τουλάχιστον και προσωπικά και συλλογικά την αντιπαλεύω. Ποιο είναι αυτό το χαρακτηριστικό σας που θεωρείτε ότι έχει καθορίσει την πορεία σας μέχρι σήμερα? Η επιμονή και το ότι ορίζω στόχο για να μπορέσω να πετύχω μετά, μέσω της επιμονής, ένα αποτέλεσμα σπουδαίο για τους συνανθρώπους μου. Είμαι πολύ συναισθηματικός και πολύ αλληλέγγυος άνθρωπος. Το λέω τώρα ενδεχομένως κάποιος να με χαρακτηρίσει αλαζόνα που το λέω, αλλά ξέρω τον εαυτό μου και είναι αυτό που με καθορίζει.
αυτό που είπα από την αρχή, με χαρακτηρίζει το πείσμα και η ευθύνη. Νομίζω η αισιοδοξία και το δικαίωμα ενάντια στην, να παλεύουμε την αδικία, τη φτώχεια, τη δυστυχία, τους πολέμους. Με ποια ιστορική φιγούρα ταυτίζεστε περισσότερο? Θαυμάζω την Οξυδέρκεια που φαίνεται μέσα, αποτυπώνεται μέσα στα κείμενα του Καζαντζάκη και την πολιτική ανάλυση από τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Να μην σας πούμε κάποιο καρτούν καλύτερα που να έμεινε πιο με ασφάλεια, ας πούμε. Εγώ με τον Ντόναλντ Ντακ, ας πούμε, δεν ξέρω τι να σας πω. Δεν θέλω να πω, δεν θέλω να πω μια ιστορική φιγούρα τώρα, να πω την έφαγε αυτός, ας πούμε. Τον Καζαντζάκη. Γενικά δεν επιδιώκω να ταυτίζομαι, γιατί κάθε άνθρωπος έχει μια προσωπικότητα. Έτσι κι αλλιώς προσωπικότητες στην παγκόσμια ιστορία έχουν περάσει πάρα πολλές. Αυτές που έχουν ανοίξει έναν δρόμο ήταν ο Λένιν, οι άνθρωποι που διεκδικήσανε μια καλύτερη ζωή που έχουν ανάγκη σήμερα οι άνθρωποι όλου του κόσμου. Ποιοι είναι οι ήρωες στη δική σας πραγματική ζωή? Είναι οι άνθρωποι της καθημερινότητας. Οι άνθρωποι που ιδιαίτερα τώρα πασχίζουν, αγωνίζονται καθημερινά με αντίξωες συνθήκες για να μπορέσουν να επιβιώσουν, να μπορέσουν να προσφέρουν κάτι στον εαυτό τους. Οι καθημερινοί άνθρωποι που αγωνιούν, που παλεύουν, που προσπαθούν να επιβιώσουν, που δίνουν τα πάντα στους εαυτούς τους, στην οικογένειά τους, στον τόπο τους, στα παιδιά τους. Αυτοί οι καθημερινοί άνθρωποι που ζουν ανάμεσά μας. Οι εργαζόμενοι. Αυτοί που παλάγουν τον πλούτο αυτής της χώρας και όλου του κόσμου. Αυτοί είναι οι ήρωες που έχω εγώ και νομίζω πρέπει να έχουν όλοι οι άνθρωποι. Για ποιο πράγμα έχετε μετανιώσει περισσότερο στη ζωή σας? Έχω μετανιώσει για ένα πράγμα. Πραγματικά όμως έχω μετανιώσει πολύ για το γεγονός ότι δεν έκανα 4 παιδιά, όπως είχα βάλει στόχο στην αρχή. Δεν μ' αρέσει να μετανιώνω. Μ' αρέσει να κάνω μια ανασκόπηση εσωτερική και εξωτερική και να προχωράω παραπέρα. Δεν μετανιώνω για πράγματα πραγματικά που έκανα. Αυτό μπορεί να είναι τετριμένο, ας πούμε, το συζητάμε, αλλά δεν μετανιώνω για αυτά. Συνήθως υπερασπίζομαι τις απόψεις μου και τις ενέργειές μου. Όμως έχω κάνει λάθη, τα οποία έχω αναγνωρίσει δημόσια και είμαι σε θέση πάντα να τα αναγνωρίζω, αλλά δεν μπορώ να τα βάλω στη σύγκριση, είναι πολλά. Έχω μετανιώσει γιατί θα μπορούσα, νομίζω, ακόμα περισσότερο να προσφέρω αυτά που πιστεύω, αυτά που επιδιώκω και αυτά που θέλω τόσο στην οικογένειά μου, αλλά και σε όλους τους ανθρώπους. Νομίζω ότι το 24ωρο δεν φτάνει.